Θα συνεχίσουμε λίγο με το θέμα των κύκνων. Μας έχει επηρεάσει κάπως, βέβαια, τα είπαμε και με την Εύη της Πανού πριν από λίγο. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα πριν από περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ένα δεκαήμερο, μία εβδομάδα, με ένα θηλυκό κύκνο, τραυματίστηκε, το αρσενικό το ακολούθησε, βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες, μέχρι και το αναρωτήριο. Μας άγγιξε αρκετά αυτή η ιστορία, ωστόσο το τέλος στην ιστορία είναι θλιβερό, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, το θηλυκό. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο του Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζών Δυτικής Μακεδονίας. Τα είχαμε ξαναπεί. Κύριε Παναγιωτόπουλο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Καστοριά, που έχουμε την κακοκαιρία λίγο σήμερα, άρχισε ο καιρός να επιδεινώνεται. Θα μας έρθει και εδώ από αύριο, κύριε Παναγιωτόπουλο, από αύριο. Χαλάει ο καιρός και στην Κρήτη, βέβαια. Χειμώνας είναι, τι να κάνουμε. Χειμώνας είναι. Λοιπόν. Αγαπητές συνονόματα και συνεπώνυμε, όπως το προλογίσατε. Ο πρόλογος τώρα δικό σας. Όπως το προλογίσατε κι εσείς, να συνεχίσουμε ότι μετά από τόσες μέρες νοσηλείας, το θηλυκό έχασε τη ζωή του. Το θηλυκό πέθανε. Πραγματικά δώσαμε έναν άνισο αγώνα. Όπως γράφω και στην ανακοίνωσή μου, ότι η πνοή του θανάτου ήταν πάντα από πάνω της. Απλά εμείς την παροτείναμε, ώστε να μπορέσουμε μήπως γλιτώσουμε αυτήν την κατάσταση. Τα τραύματά της αρκετά μεγάλα και στα πόδια, αλλά στη ράχη ακόμη πιο πολύ τραυματισμένη. Το αρσενικό, όπως είχαμε πει και στην περασμένη ιστορία, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές εκεί στην όμορφη Κρήτη, ότι ήρθε μαζί της στην νοσηλεία και κάθισε μέσα, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις μέρες να είναι δίπλα της και ακόμη και να την ταΐζει. Ήταν ένας δεσμός και είναι ακόμη ένας δεσμός ισχυρός. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε είναι η δεύτερη μέρα, γιατί το ζώο πέθανε, που κάναμε αυτή την αποδοχή, το χώρισμα των δύο ζώων, του νεκρού να μείνει εδώ και το αρσενικό να το πάρουμε από εδώ, να το πάμε αρκετά μακριά από την περιοχή που έκανε τη φωλιά του, ουσιαστικά γύρω στα 20 χιλιόμετρα μακριά σε ακτογραμμή, να το αφήσουμε εκεί πέρα λοιπόν, να το παρακολουθήσουμε, και αφού μπήκε μέσα σε κάποια πυκνά καλάμια, είπαμε εντάξει, μπορούμε να φύγουμε, να μην μας συνδέει με το γεγονός. Αυτό όμως δεν ήταν τίποτα σε αυτά που σκεφτόμαστε εμείς, ότι εντάξει, μπορεί να ησυχάσαμε. Ναι, μεν και να το βγάλουμε έξω έγινε μια αρκετά μεγάλη φασαρία με το ζώο, να φωνάζει, να μην αφήνει να βγει έξω. Μάλιστα κάποια στιγμή μου έφυγε από τα χέρια και ξαναμπήκε μες στο κτίριο μόνο του. Εδώ που βρισκόμαστε και μιλάμε τώρα, ξαναμπήκε μες στο κτίριο μόνο του μέσα, έτρεξε γρήγορα μέσα στο ιατρείο. Έτσι λοιπόν, αφού το αφήσαμε, έως να έρθουμε πάλι εδώ στην περιοχή που είναι 10 λεπτά, ένα τέταρτο δρόμο, ήταν εδώ. Σοκαριστήκαμε. Βρίσκεται ακόμη εδώ πέρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 5 λεπτά είναι εδώ. Δηλαδή επέστρεψε πίσω. Επέστρεψε πίσω τόσο γρήγορα όσο ένα αυτοκίνητο να έρθει στα 25 χιλιόμετρα, στα 20 χιλιόμετρα εδώ πέρα. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το ζώο τώρα είναι από χθες εδώ απ' έξω, δεν φεύγει, κοιτάζει προς το κτίριο. Υπάρχει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που μας χωρίζει με τη λίμνη. Οι Καστοριανοί το γνωρίζουν ότι είναι εδώ και είναι προσεκτικοί, και ελπίζω κάποιος επισκέπτης να προσέξει αν περάσει το δρόμο, γιατί το περνάει συχνά. Αποφασίσαμε λοιπόν να τον πάμε αύριο σε μια άλλη πλευρά της λίμνης, λίγο μήπως χάσει τον προσανατολισμό του, αλλιώς θα φύγει, που το πιθανότερο αυτό βλέπω εδώ, να φύγει από τη λίμνη της Καστοριάς και να πάει σε κάποια άλλη λίμνη εδώ στη Μακεδονία μας. Ναι, νομίζω είναι το ιδανικό σενάριο, να φύγει δηλαδή από την περιοχή, να χάσει τελείως τον προσανατολισμό του προκειμένου να μπορέσει να ζήσει. Ανάλογες περιπτώσεις φαντάζομαι στο παρελθόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολλές και πολλά παραδείγματα με αυτό το δέσιμο του αρσενικού με το θηλυκό. Όχι όμως τόσο μεγάλο. Όχι τόσο μεγάλο. Ακόμη και φαγητό που του ρίχνει δεν συμπίζεται, δεν θέλει να φάει. Δηλαδή είναι και θέμα υγείας του ζώου. Αλλά μας δίνει αυτά τα μηνύματα που θέλουμε να ξέρουμε. Αυτά μάλλον που δεν θέλουμε να ξέρουμε. Μας λίγο να κατανοήσουμε και να πάμε στα μάτια του και να δούμε τι μας ζητάει. Δηλαδή αυτή η συνέστηση, άμα την έχουμε, εμείς οι άνθρωποι θα οδηγούμαστε με πολύ καλά
σαν συγκροτημένα άτομα. Ακριβώς, και φαντάζομαι υπάρχει το δέσιμο τώρα εκεί του προσωπικού, των ανθρώπων, των εθελοντών με το αρσενικό, το οποίο είναι ισχυρό. Βέβαια. Και σας έχει επηρεάσει, το μόνο σίγουρο. Πάρα πολύ. Εγώ στα 20 χρόνια και με 25 χρόνια που είμαι στο περιβάλλον και στα ζώα και στην περίθαλψη των ζώων, σας πληροφορώ ότι αυτή τη συμπεριφορά από αυτό το είδος δεν περίμεναν τόσο ισχυροί δεσμοί. Ξέρουμε ότι οι κύκνοι έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, αλλά όχι τόσο πολύ ακόμη και με τεθάνατο να τη ζητάει. Σας λέω ότι έχουμε οργανώσει πάρα πολλά σενάρια στο μυαλό μας, ακόμη δεν ενταφιάσαμε το θηλυκό, που πιθανόν να το πάρουμε μαζί με το νεκρό θηλυκό να το πάμε κάπου αλλού. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας που τα είπαμε και σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τα φιλιά μου στην πανέμορφη Κρήτη. Χαρά μας. Στην όμορφη άκρη της Ελλάδας. Να τα πούμε, σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Να γνωριστούμε και από κοντά. Να σας φιλοξενήσουμε. Βεβαίως. Και θα τα πούμε και θα τα πούμε και με αρκούδες, γιατί ξεκινάνε και αρκούδες. Εγώ είμαι και στην ομάδα μες επέμβασης με τις αρκούδες. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ίσως τα ξαναπούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά.